από τη μεριά του Συλλόγου των Κατοίκων του Ολυμπιακού Χωριού, θα θέλαμε να σας καλωσορίσουμε στο Δήμο και θα θέλαμε επίσης να σας κάνουμε και μία πρόταση. Να έρθετε να επισκεφτείτε το Ολυμπιακό Χωριό. Σε αυτή την περίοδο, ιδιαίτερα που βρισκόμαστε, έχουμε ήδη εγκατασταθεί εκεί πάνω από 15 χρόνια και η κατάσταση την οποία αντιμετωπίζουμε είναι πραγματικά ικτρή. Η λεγόμενη πράσινη ζώνη, μια έκταση περίπου 100 τόσων στρεμμάτων, η οποία έχει μέσα της 5 γεωτρήσεις για να βγάζει νερό, είναι ουσιαστικά, έχει ουσιαστικά μείνει χωρίς πράσινο. Η πρωτοβουλία των κατοίκων είναι αυτή τώρα που ουσιαστικά βάζει, φυτεύουν, κάνουν το πότισμα, κάνουν το κλάδεμα σε όλα τα προσπάθεια δηλαδή που ουσιαστικά γίνεται σε αυτό το κομμάτι. Το δεύτερο. Ξέρετε πολύ καλά ότι στο Ολυμπιακό Χωριό υπάρχει ένα τεράστιο ακίνητο στην πρώτη είσοδο, του οποίου η έκταση είναι περίπου 22.000 τετραγωνικά μέτρα. Αυτό το ακίνητο ήταν αυτό το οποίο κατασκευάστηκε για να στεγάσει το Υπουργείο Εσωτερικό, το Υπουργείο Εργασίας. Παραχωρήθηκε στη συνέχεια στη Μονή Βατοπεδίου και σήμερα ρημάζει. 22.000 τετραγωνικά μέτρα είναι ερείπιο, έχει καταντήσει ερείπιο και δυστυχώς όταν ένα κτίριο καταντά ερείπιο γίνεται και κέντρο διακίνησης ουσιών και γίνεται και κέντρο παρανομίας. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας φύλακας ο οποίος ουσιαστικά δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να κάθεται μέσα σε ένα χώρο τον οποίο έχουν και χωρίς να μπορεί να ελέγξει τίποτα. Παράκληση, δεν ξέρουμε αν μπορεί η περιφέρεια να αναλάβει, αν έχει αρμοδιότητα να αναλάβει κάποια πρωτοβουλία σε ό,τι αφορά το κομμάτι αυτό, για το κτίριο, γιατί εκεί θα θρηνήσουμε θύματα και μην αρχίσετε μετά να λέτε φταίει εκείνος, φταίει ο άλλος και φταίει ο παράλλος. Εκεί θα θρηνήσουμε θύματα. Τέλος, ένα βασικό κομμάτι το οποίο θα πρέπει να δούμε και το οποίο έχει να κάνει και με το Ολυμπιακό Χωριό και με την Πολυκλινική του Ολυμπιακού Χωριού που βρίσκεται εκεί, είναι το θέμα της υγείας. Σαν φορείς έχουμε απευθυνθεί πολλές φορές σε ό,τι αφορά το θέμα της υγείας αναβάθμισή της. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε, μισό λεπτό, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε να υπάρχουν εκεί στην περιοχή δύο μονάδες υγείας, η μία ιδιωτική, η άλλη δημόσια, η πολυκλινική ιδιωτική, το κέντρο υγείας δημόσιο, χωρίς να έχουν τις απαραίτητες υποδομές, χωρίς να έχουν γιατρούς, για να μπορέσουν να ικανοποιήσουν τα αιτήματα των κατοίκων. Τέλος, κλείνοντας, απευθύνουμε ξανά πρόσκληση και προς τον Περιφερειάρχη να επισκεφτείτε και προς τους Περιφερειακούς Συμβούλους, να έρθετε να δείτε το Ολυμπιακό Χωριό και εκεί θα κουβεντιάσετε και περισσότερο με τους κατοίκους για τα προβλήματα και την καθημερινότητά τους που αντιμετωπίζουν. Ευχαριστούμε πολύ.